Ένα υπέροχο ταξίδι ξεκινά. Αφήνουμε την πόλη της Καβάλας για να ταξιδέψουμε στο όμορφο νησί της Λίμνου. Μαζί μας φίλος και σύμμαχος η εταιρεία Hellenic Seaway που μας ταξιδεύει στον προορισμό μας. Ξεκινάμε λοιπόν για να ανακαλύψουμε και να αφήσουμε τους κατοίκους να μας δείξουν το δικό τους τόπο. Ερχόμενος κάποιος εδώ στο Κοντοπούλι, μπορεί μπαίνοντας στο χωριό να παρατηρήσει αυτή την πόρτα. Ο Γιάννης Ρίτσος βρισκόταν εδώ φυλακισμένος για αρκετό καιρό. Όμως κατάφερε με την αγάπη του για την ποιήση να αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά. Κωνσταντίνο Δεσποτέρη δίπλα μου και κρατάω στα χέρια μου έναν μικρό θησαυρό. Είναι πυλός. Όμως πολλές φορές ο πυλός είναι ένα κομμάτι θησαυρού. Τι ακριβώς λοιπόν κρατάω στα χέρια μου, τι είναι αυτός ο πυλός? Είναι μία σφραγίδα της λιμνίας γης, Terra Lemnia, 17ο-18ο αιώνας. Και εδώ να σημειώσουμε ότι ήταν τόσο σημαντική η λιμνία γη για την ιστορία της Λίμνου, ώστε ανάλογα με την ιστορική φάση που δίνει το νησί, υπήρχαν οι ανάλογες σφραγίδες. Είμαστε στο Γωμάτι και επειδή είναι η κυρία Σταματίου και ο κύριος Παναγιώτης, εγώ έμεινα εδώ για να σας δείξω κάτι εντυπωσιακό. Οι περισσότεροι, ναι, μεν το έχουμε στο πιάτο μας, κυρία Σταματία, και το τιμούμε και ονομάζεται κάπαρι. Δεν γνωρίζουμε καν όμως πώς είναι το φυτό. Εσείς είστε εδώ και μαζεύετε την κάπαρι. Σας πετύχαμε εδώ. Τι ακριβώς λέει έχει αυτό το πολύτιμο θρεπτικό προϊόν που είναι σαν ένας μικρός καρπός, το οποίο είναι. Ακριβώς αυτό για την ακρίβεια. Πού τη βάζετε την κάπαρη, πού τη χρησιμοποιείτε? Στις σαλάτες. Σαλάτες. Μπαίνει σε κάποια διαδικασία άλμης. Βέβαια. Και μετά την... Βάζω και αυτή όπως το κρίμα, το κρύταμο στο νερό λιγάκι. Και μετά στην άλμη και τη διατηρούμε. Και το διατηρείτε για όλο το χειμώνα και το χρησιμοποιείτε? Και τώρα, έχουν περσινό. Και από πέρσι. Λοιπόν, ξέρω ότι το νησί αυτό είναι ευλογημένο και έχει πάρα πολλές, πολλά βότανα και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά. Μου είπατε και για τον κρύταμο. Τι ακριβώς τον κάνουν τον κρύταμο? Ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ακριβώς την ίδια διαδικασία. Για σαλάτες.